Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, φοιτητές και φοιτήτριες, με μεγάλη χαρά σήμερα απευθύνω χαιρετισμό εκ μέρους της εκτελεστικής γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου στην πανελλαδική σας συνάντηση. Μια συνάντηση που οργάνωσε το ΜΑΣ για να συζητήσετε και να συντονίσετε τη δράση σας από όλες τις γωνιές της Ελλάδας σε συνέχεια των μαζικών και πολύμορφων αγώνων και πρωτοβουλειών που αναπτύξατε όλο το προηγούμενο διάστημα. Αγώνες που ανέδειξαν την ανάγκη να ανοίξουν οι σχολές με όλα τα απαραίτητα μέτρα, να ξαναγίνετε φοιτητές. Απαντήσατε στην ένταση της καταστολής και στους αντιδραστικούς νόμους που επιβάλλει η κυβέρνηση και στην ανώτατη εκπαίδευση, με σκοπό βέβαια να εναρμονίσει ακόμα περισσότερο τα πανεπιστήμια με τη στρατηγική του κεφαλαίου. Στους αγώνες σας αυτούς έχετε την αμέριστη στήριξη των ταξικών συνδικάτων του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, που πρωτοστατεί στην οργάνωση και την πάλη των εργαζόμενων απέναντι στους κεφαλαιοκράτες και τις κυβερνήσεις τους, ενάντια στους στρατηγικούς τους στόχους και τα σχέδιά τους, ενάντια στα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα και πολιτικές που τσακίζουν όλους εμάς, τους εργαζόμενους και όλους εσάς που είστε τα δικά μας παιδιά, συνολικά την εργατική και λαϊκή οικογένεια. Στην ουσία, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ο αγώνας μας είναι κοινός, απέναντι σε έναν κοινό αντίπαλο που δεν είναι άλλος από τους καπιταλιστές και το κράτος τους. Είναι αυτοί οι ίδιοι που νομοθετούν για να αλώσουν τα πανεπιστήμια και να χειραγωγήσουν τους φοιτητές, μελλοντικούς επιστήμονες και εργαζόμενους, να τους θέσουν στην υπηρεσία των επιχειρηματικών τους στόχων και της κερδοφορίας τους. Είναι αυτοί οι ίδιοι που νομοθετούν για να αυξήσουν και να εντείνουν την εκμετάλλευση των εργαζόμενων, για να κάνουν πιο ευέλικτους και πιο εκμεταλλεύσιμους όλους εμάς και ταυτόχρονα να ενσωματώσουν τους εργαζόμενους μαζί με τα σωματεία τους στη λογική της εργοδοσίας, των επιχειρήσεων, της εξουσίας των πλουτοκρατών. Η πανδημία αποκάλυψε τη σαπίλα και τη βρωμιά, τη βαρβαρότητα αυτού του συστήματός τους, τα υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο, την εργαλειοποίηση της επιστήμης στο βωμό των κερδών των μεγαλοεπιχειρηματιών, του τουρισμού, των αεροπορικών εταιριών, του φαρμάκου, της υγείας, τη διασπορά του ιού και όλα τα υπόλοιπα εργοδοτικά εγκλήματα μέσα στους χώρους δουλειάς, την κατάρρευση των δημόσιων συστημάτων υγείας, των νοσοκομείων σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, την ίδια ώρα που οι ιδιωτικοί όμιλοι κερδοσκοπούν σε βάρος των λαών. Η πανδημία κυριολεκτικά θερίζει τους λαούς. Είναι κρίμας, είναι τα κέρδη τους. Αυτοί που διαθέτουν εκατομμύρια στους εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ και των άλλων υπεριαλιστικών οργανισμών, σκορπίζοντας τη δυστυχία, την προσφυγιά και το θάνατο για τα συμφέροντα της τάξης τους. Αυτοί που διαθέτουν άλλα εκατομμύρια για τα σώματα καταστολής μέσα στα πανεπιστήμια. Είναι οι ίδιοι που κάνουν περικοπές στη δημόσια υγεία, στην παιδεία και σε άλλους τομείς που αφορούν τις ανάγκες του λαού μας. Είναι οι ίδιοι που φέρνουν τώρα νόμο για να τελειώσουν οριστικά με το 8ωρο. 135 χρόνια μετά την εξέγερση των εργατών στο Σικάγο και 101 χρόνια μετά την κατάκτηση του 8ωρου στην Ελλάδα, είναι αυτοί που νομοθετούν για να βάλουν και τα εργατικά συνδικάτα τη συλλογική μας δράση στο γύψο. Βαφτίζουν πρόοδο να δουλεύουμε όπως 100 χρόνια πριν, 10 ώρες τη μέρα. Ενώ σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για μείωση του χρόνου εργασίας, για 7ωρο, για 6ωρο και πενθήμερο. Απαιτούν την αύξηση της απλήρωτης δουλειάς. Διευρύνουν τη λίστα των επιχειρήσεων που μπορούν να ανοίγουν και να λειτουργούν τις Κυριακές. Μονιμοποιούν την τηλεεργασία ως ένα νέο τρόπο οργάνωσης της εργασίας που μετατρέπει το σπίτι σε χώρο δουλειάς, τσακίζει την επαγγελματική, προσωπική και οικογενειακή ζωή. Μετατρέπουν την κοινωνική ασφάλιση σε ατομική υπόθεση, με συντάξεις και παροχές που εξαρτώνται όχι από τις ανάγκες, αλλά από την τσέπη του κάθε ασφαλισμένου. Προωθούν το ηλεκτρονικό φακέλωμα και νέο χτύπημα στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, για να δέσουν χειροπόδαρα τους εργαζόμενους, να μην μπορούμε να απεργήσουμε, να μην μπορούμε να οργανωθούμε, να μην μπορούμε να συνδικαλιστούμε. Θέλουν να παρεμβαίνουν απροκάλυπτα στη λειτουργία των συνδικάτων μας.
Αυτό όμως το αντεργατικό τερατούργημα που έρχεται συνδέεται προφανώς οργανικά με την εκταμείευση των δισεκατομμυρίων ευρώ από το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζονται για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αποτελεί προαπαιτούμενο λοιπόν η ισοπαίδωση κορυφαίων εργατικών κατακτήσεων για να δοθεί νέος πακτολός χρημάτων στα μονοπόλια, να ανοίξουν νέοι δρόμοι κερδοφορίας στην ενέργεια, στις μεταφορές, στην ίδρυυση, στις χρήσεις γης, στην υγεία, στην παιδεία. Ναι, αν δώσουν νέα κίνητρα και προνόμια για το κεφάλαιο με νέες ανατροπές στη ζωή του λαού. Η περιβόητη ανάπτυξη που μας τάζουν τα κόμματα της πλουτοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα κέρδη τους. Αυτή είναι η ανάπτυξη που διαχρονικά τρέφεται κυριολεκτικά από τις σάρκες των εργαζόμενων και περιμένει και εσάς τη νέα βάρδια εργαζομένων για να την κατασπαράξει. Αυτό το έδαφος τρώνουν, με χρήσιμους συμμάχους φυσικά, τις δυνάμεις εκείνες που και στο εργατικό αλλά και στο φοιτητικό κίνημα λειτουργούν κυριολεκτικά ως φάλαγγα του εκμεταλλευτικού συστήματος με όρους αλωτρίωσης, ενσωμάτωσης και διάλυσης. Η εργοδοτική κυβερνητική ηγεσία της ΓΕΣΕ είναι εμβληματικό δείγμα αυτών των δυνάμεων. Ό,τι και να κάνουν όμως συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ανίκητοι δεν είναι. Και αυτό το γνωρίζουν καλά και εκείνοι και ακόμα καλύτερα εμείς. Χωρίς εμάς, γρανάζι δεν γυρνά. Είμαστε όμως εμείς που μπορούμε και θέλουμε να ζήσουμε χωρίς εκμεταλλευτές της δουλειάς και της επιστημονικής μας γνώσης. Η ιστορική πείρα και οι ηρωικές αγωνιστικές παρακαταθήκες του κινήματός μας μας δείχνουν και σήμερα το δρόμο. Είναι ο δρόμος της οργάνωσης των εργαζόμενων στα συνδικάτα τους και των φοιτητών στους συλλόγους τους. Η οργάνωση των εργαζόμενων φοιτητών στα εργατικά σωματεία για να αντιπαλέψουμε τα νέα βάρβαρα μέτρα και νομοσχέδια, τις αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές. Φοιτητές εργατιά, είμαστε μια φωνή και μια γροθιά στο δρόμο του αγώνα με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες μας. Στο δρόμο της αντιπαράθεσης με όλες εκείνες τις δυνάμεις που και στο εργατικό και στο φοιτητικό κίνημα καλλιεργούν την ενσωμάτωση, τη μυρολατρεία και λειτουργούν διαλυτικά για να τους πετάξουμε όλους αυτούς από το σβέρκο μας. Στο δρόμο της αμφισβήτησης των εκμεταλλευτών και της εξουσίας τους. Στο δρόμο της ανατροπής για τη ζωή που μας αξίζει. Για να απολαμβάνουμε εμείς τον πλούτο που παράγουμε με τη δουλειά και τη γνώση μας. Για να αξιοποιείται η επιστήμη για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και όχι για να πλουτίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Για να αξιοποιείται η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων και μέσων για τη βελτίωση των συνθήκων της ζωής και της δουλειάς μας, για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου και για την ευημερία όλου του λαού, για να μπει τέλος στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους. Παίρνουμε λοιπόν την υπόθεση στα χέρια μας. Ενωμένοι και δυνατοί, δεν κάνουμε βήμα πίσω από τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις μας. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνουμε και με την πρωτομαγιάτικη απεργία, την οποία έχουμε κηρύξει για τις 6 του Μάη. Όπως πέρσι δώσαμε οργανωμένα το μήνυμα της εργατικής πρωτομαγιάς, τσακίζοντας στην πράξη τις κυβερνητικές απαγορεύσεις, έτσι και φέτος θα βρεθούμε στο Σύνταγμα στην Αθήνα, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας, εργάτες και φοιτητές, για να κάνουμε καθαρό προς πάσα κατεύθυνση ότι εμείς είμαστε εδώ και είμαστε αποφασισμένοι να βαδίζουμε στο δρόμο της ανατροπής. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια στις εργασίες σας.